Get ready with me. Σήμερα. Έχω το σκουλάρι και αυτό με ενοχλεί. Θα κάνω ένα τέτοιο βιντεάκι γιατί μου ήρθε. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στο πάρτι. Έχει γενέθλια η φίλη μου σήμερα. Χρόνια πολλά, αγαπούλα μου. Εσείς το βίντεο με το πάρτι θα το δείτε μετά από αυτό το βίντεο. Οπότε θέλω να σας έχω μαζί μου τώρα που θα κάνω μακιγιάζ, μαλλιά και ντύσιμο. Για να μην με ρωτάτε μετά στο βίντεο πώς έκανες το μακιγιάζ σου, πώς έκανες εδώ. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα εντωμεταξύ το τι και πώς. Έχω βρει ρούχα του Δημήτρη. Έχω βρει ρούχα δικά μου, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν θα βάλω αυτά. Και σκέφτηκα να ξεκινήσω με το μαλλί για να το ισιώσω, γιατί θέλω να είναι λίγο πλάκα, ρε παιδί μου, να μην είναι. Να είναι καρφί. Αυτό. Οπότε θα ξεκινήσω με τα μαλλιά. Έχω κάνει μπάνιο. Έκανα μπάνιο το πρωί. Τα άφησα λίγο στέγνωσαν μόνα τους. Έχω στεγνώσει με το πιστολάκι μόνο τη ρίζα. Γι' αυτό τώρα δυσκολεύομαι να τα χτενίσω. Συνήθως όταν κάνω μπάνιο, πάντα χτενίζω τα μαλλιά μου και μετά τα στεγνώνω. Αλλά αυτή τη φορά, επειδή είχα και πάρα πολλές δουλειές, δεν το έκανα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τα μαλλιά. Θα τα στεγνώσω λίγο καλύτερα τώρα και θα ξεκινήσω το ίσιωμα. Άλλαξα λίγο μεριά στην κάμερα για να μην σας έχω προφίλ. Τι ήθελα να πω. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα από το πρωί. Μην νομίζετε ότι αυτές οι μέρες που έχουμε να πάμε κάπου είναι, πώς να το πω, όχι αφιερωμένες. Σκεφτόμαστε μόνο να πάμε κάπου και δεν κάνουμε τίποτα. Έχω βάλει πλυντήρια, αν και Κυριακή σήμερα δεν έπρεπε να βάλω, αλλά δεν γινόταν. Ήταν κάποια ρούχα τα οποία έπρεπε να πληθούν γιατί ο Δημήτρης αύριο πρέπει να πάει για δουλειά. Οπότε ο Θεός να με συγχωρέσει, τα έβαλα. Ξέρετε ότι εγώ τις Κυριακές δεν βάζω πλυντήρια. Τι άλλο. Έβαλα μια σκούπα, άλλαξα σεντόνια. Έκανα γενικά πραγματάκια. Επέλεξα να τα κάνω όλα αυτά εδώ μέσα στο δωμάτιο και όχι στο μπάνιο. Πέρα από το ότι ακούγεται ο αντίλαλος, δεν θα ήταν και πολύ καλά τα πλάνα μου, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω μετά αν θα κάνω κάτι άλλο στα μαλλιά πέρα από το ίσιωμα. Και πάω να το ισιώσω και συνδεόμαστε σε λίγο. Τουρου. Το ίσιο στο μαλλάκι. Παιδιά, πώς αλλάζει ο άνθρωπος όταν ισιώνει απλά ένα μαλλί. Δηλαδή, θυμάστε πως ήμουν πριν. Τώρα δηλαδή είναι το... Μήπως να μην πω αυτό, να πω φυσικιά. Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω με αυτό το μαλλί. Προς το παρόν θα το αφήσω έτσι για να περάσω στο μακιγιαζάκι μου. Κανονικά σήμερα θα ερχόταν και ο Κόκο μαζί μας. Αλλά μετά τα τελευταία δεδομένα που έγιναν, τα έχετε δει και στο βίντεο, εδώ πήρα ξανά Σπύρο. Μετά από αυτά που είδατε και στο βίντεο με τη συνάντηση που είχε με τη Φόξη, δεν το επιχειρούμε γιατί δεν θα είμαστε μόνοι μας εκεί πέρα. Θα είναι κι άλλος κόσμος και πραγματικά είναι κρίμα να ακούνε έναν Κόκο και μία Φόξη να τσακώνονται. Λοιπόν, τώρα θα ενυδατώσω λίγο το προσωπάκι μου. Βάλω αυτό εδώ το primer που μικρούλι είναι από τη MAC, που έχει το χριστουγεννιάτικο calendar. Τι ήθελα να πω. Πάλι καλά, έπεσε σε σημείο που μπορώ να το πάρω. Δεν ξέρω αν ο φωτισμός βοηθάει, εκεί δεν σας έχω. Βάλω αυτό το primer. Χθες έκατσα και έπλυνα όλα μου τα πινέλα και γενικά αυτά που χρησιμοποιώ για να βάφουμε. Κάτσε να έρθω λίγο πιο κοντά. Γιατί φαίνομαι τόσο κόκκινη, ρε εσύ. Μα στον καθρέφτη δεν φαίνομαι κόκκινη. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να έχω πειράξει στις ρυθμίσεις μου. Anyway. Χθες έπλυνα λοιπόν τα πινέλα μου, οπότε όλα μου τα πινέλα και όλα αυτά που θα χρησιμοποιήσω είναι πεντακάθαρα. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχεις καθαρά πινέλα και beauty blender για να βάφεσαι. Τώρα θα χτενίσω λίγο τα φρύδια μου με ένα gel για να κοκαλώσουν, να μην πάνε πουθενά. Αυτό το Σπύρο δεν ξέρω πώς θα τον καλύψουμε. Και θα βάλω και λίγο primer στα χυλάκια για να είναι πιο juicy. Δεν ξέρω αν τα βίντεο αυτά τα κάνω καλά, αλλά παιδιά με ξέρετε, αυτή είμαι. Λοιπόν, πάω τώρα να φτιάξω, βασικά τι να κάνω ρε εσύ.
Θα πάρω αυτό το καθιστό και το αφήσω εδώ. Θα ξεκινήσω βασικά από τα μάτια και μετά θα βάλω όλα τα υπόλοιπα. Μην κάνω καμιά βλακεία και μετά το φυσάω και δεν κρυώνει. Θα βάλω αυτή εδώ τη βάση στα μάτια. Βασικά τελειώνει κιόλας. Δεν έχει πάρα πολύ. Θα την αφήσω στην άκρη γιατί θα τη χρησιμοποιήσω πάλι μετά. Σας έχω πει πόσο ελαφρύ προϊόν είναι αυτό της Technique, νομίζω είναι, που χρησιμοποιώ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Κατάλαβες τι έπαθα. Κοίταξε να δεις τώρα τι μαγιά κάνω εγώ. Παίρνω αυτό εδώ το προϊόν της MAC, που από όσο ξέρω είναι... πώς το λένε. Κάπου είχα διαβάσει ότι είναι πούδρα. Αλλά δεν νομίζω, παιδιά, να είναι πούδρα, γιατί έχει πολύ, είναι πολύ γελιστερό μέσα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το χρησιμοποιώ σαν highlighter. Και πηγαίνω και βάζω και στο μάτι από αυτό. Γιατί θέλω, παιδί μου, να είναι λίγο... να έχει μία αλφα λάμψη. Ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας, ότι κάνω το κάνω μόνη μου. Και γι' αυτό το λόγο έχω ένα πινέλο για τα μάτια, ένα πινέλο για το ρούζ, ένα πινέλο για... δηλαδή δεν έχω πολύ πράγμα. Αυτή τη μαγκίτσα με αυτό εδώ το προϊόν την ανακάλυψα πρόσφατα, να σου πω την αλήθεια. Και μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί δίνει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη. Συγγνώμη τώρα που κοιτάω κάπου αλλού, αλλά έχω το καθρεφτάκι μου. Δεν μπορώ να κοιτάω εδώ πέρα και είναι βάθο. Κατάλαβε. Θα γίνει σαν μασκαρά. Και στη συνέχεια θα πάω σε αυτή εδώ την παλέτα που την έχω σακατέψει. Και θα πάρω μία σκούρη απόχρωση. Θα πάρω αυτό εδώ πέρα που είναι πολύ σκούρο και το χρησιμοποιώ και πάρα πολύ συχνά. Και θα πάω εδώ στην ακρούλα τα μποναριστά για να δημιουργήσω μία ψευδέσθηση ότι είναι σκιστό το μάτι μου, υποτίθεται. Βασικά δεν έχω και πολύ στρογγυλά μάτια, ρε παιδί μου, αλλά ναι, αυτό. Και θα πάω και λίγο έτσι προς τα μέσα, εδώ στην κόνχη, πώς λέγεται, κόνχη, ρε φίλε. Το έχουμε πάει σε άλλο level. Για να δώσω μια ψευδέστηση ότι είναι, πώς το λένε, ότι είναι βαθύ το μάτι μου. Να δώσω λίγο βάθος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό τώρα το δουλεύω κάμπος, ρε παιδί μου, μέχρι να βγει όπως θέλω. Και πάω και στο άλλο ματάκι και κάνω το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτές οι make-up artists, γιατί εγώ βλέπω μια συγκεκριμένη make-up artist στο YouTube. Είναι και η μοναδική YouTuber make-up artist που παρακολουθώ. Πώς μπορούν και βάζουν σκιά με ανοιχτό το μάτι. Το έχω πάντα περιέργεια αυτό το πράγμα. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ. Άμα δεν έχω κλειστό ματάκι, δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Δηλαδή είμαι κάπως έτσι, ρε παιδί μου, όταν βάφομαι. Ναι. Ας μιλάμε κιόλας λίγο τώρα που κάνουμε μακιγιάζ μέχρι να φτιάξω εδώ τη γωνία. Αυτό, ήθελαμε... όχι, ήθελαμε. Θέλαμε να πάρουμε και τον Κόκο σήμερα μαζί μας. Το είχαμε σκεφτεί βασικά πριν γίνει όλο αυτό με τη συνάντηση που είχε με τη Φόξη. Αλλά διότι, σας είπα, θα είναι και άλλα άτομα εκεί πέρα και είναι κρίμα να κάθονται να ακούνε μια τρελή να λέει Κόκο, Κόκο όλη την ώρα. Ο Κόκο θα καθίσει πάνω. Στους γονείς του Δημήτρη έχουν έρθει και οι παππούδες από την Ελλάδα που είχαν πάει για μια εβδομάδα, οπότε θα έχει και παρεούλα και δεν θα μείνει μόνος του. Έτσι, έτσι, κούκλα η φίλη. Δεν θα χρησιμοποιήσω όλη αυτή την παλέτα, τη σπασμένη, τη χειροκαταστρεμένη. Θα πάω και θα πάρω τώρα πάλι αυτό εδώ, το highlighter, και θα πάω με το δάχτυλο. Θα βάλω λίγο εδώ μέσα. Έτσι. Να με λαμπερί σήμερα για τη φίλη μου. Και θα πάρω πάλι αυτό το πινέλο. Θα καθαρίσω λίγο έτσι εδώ στο χέρι. Και θα πάω να το ενώσω. Εγώ ξέρετε, με το μακιγιάζ έχω μεγάλη τρέλα. Δηλαδή και πρωί που σηκώνομαι και πηγαίνω. Οπ, μια τσιμπλίτσα. Πώς βγαίνουν αυτές οι τσιμπλίτσες, παιδιά, μεσημεριάτικα. Δηλαδή και πρωί που σηκώνομαι και πηγαίνω για μάθημα, θα βάλω και το eyeliner μου, θα βάλω και τη σκιά μου. Τώρα ακούτε τον Δημήτρη από πίσω, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι στη μόνη μας. Λοιπόν, τελείωσα με αυτό, με τις σκιές εννοώ. Θα το δείτε μετά ολοκληρωμένο. Μη τρελαίνες, δεν θέλω να τρελαίνες. Και περνάμε στο δύσκολο κομμάτι του eyeliner. Θα πάω να βάλω eyeliner, αλλά θα το βάλω off camera γιατί είμαι κάπως έτσι και δεν θέλω να τρομάξετε, οκ. Okay. Βασικά όχι, το μετάνιωσα.
Δεν θα βάλω τώρα eyeliner, θα βάλω μετά. Θέλω λίγο να διορθώσω. Τι κάνεις εσύ εκεί πίσω? Όχι καθόλου. Θέλω πάλι αυτή λίγο την παλέτα γιατί κάτι δεν μου κάθεται. Νομίζω τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, ναι, θα το βάλω μετά το eyeliner γιατί κάτι δεν μου κάθεται, ρε παιδί μου, δεν θα γίνει καλή δουλίτσα. Τώρα τι θα κάνουμε, και τα φρύδια θα τα κάνουμε μετά, οπότε πάμε να φτιάξουμε τη βάση, το στόκο. Θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο, το έχω λατρέψει αυτό το make-up, είναι της Max Factor. Και κοίταξε να δεις τώρα εγώ τι θα κάνω. Θα βάλω λίγο εδώ πέρα, λίγο, ο Θεός το κάνει λίγο. Και θα βάλω και λίγο από αυτό εδώ, για να δούμε τι θα βγει. Έλα καλέ. Έλα, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, εσείς τραγγίζετε τα προϊόντα σας ή τα πετάτε μισά? Και τώρα θα το αναμίξω με το beauty blender μου. Δημήτρη, μπορείς να μου φέρεις ένα μωρό μάντιλο? Ευχαριστώ. Και πάω να παστωθώ. Εμένα αυτή η διαδικασία με το make-up, με το foundation, μου παίρνει, ρε παιδί μου, ώρα, γιατί θέλω έτσι γενικά να... Το foundation της Max Factor, ειλικρινά σας μιλάω, εγώ ξέρετε ότι δεν έβαζα. Έβαζα αυτές τις κρεμούλες με το χρώμα. Και είχα πάει σε ένα φαρμακείο μαζί με τον Δημήτρη να πάρουμε... Τι θέλουμε να πάρουμε? Θέλουμε να πάρουμε το λουράκι που φοράει ο Κόκο την άνοιξε, ρε παιδί μου, για τα τσιμπούρια και για αυτά, για τους ψήλους. Όχι τα τσιμπούρια, για τους ψήλους. Και καθώς ο Δημήτρης περίμενε εκεί στη σειρά για να πάρει αυτό, εγώ καθόμουν και έριχνα μία ματιά στα καλλιντικά και το είδα ότι το είχε σε έκπτωση εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο το είχε, θα σας γελάσω. Αχ, τι βλακία έκανα. Μη σας λέω και βλακίες. Και ήθελα να το πάρω να το δοκιμάσω, γιατί εγώ γενικά είμαι πάρα πολύ λιπαρή. Και βασικά, από τότε που ήρθα στη Σουηδία, να σας πω την αλήθεια, έχω σταματήσει να έχω τέτοια λιπαρότητα στο πρόσωπο. Αλλά παρόλα αυτά είμαι λιπαρή, ρε παιδί μου, δεν με λες και δεν έχω ξηρή επιδερμίδα. Στο λεπτό δηλαδή θα... πώς το λένε, θα γυαλίσω. Και το πήρα να το δοκιμάσω και έχει βγει πάρα πολύ καλό make-up. Νομίζω ότι είναι βασικά από τα καλύτερα make-up που έχω πάρει. Θα βάλω λίγο ακόμα. Μόνο του θα το βάλω τώρα. Ναι. Και αυτό βγήκε πάρα πολύ καλό. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Λέω εντάξει, τώρα θα μου κάνει τα νεράκια που δεν μου αρέσουν εμένα καθόλου αυτά. Δηλαδή που φαίνονται σαν πετσάκια όταν βάφεσαι και δεν βάφεσαι καλά. Αλλά όχι, ειλικρινά σας μιλάω, βγήκε τέλειο. Και εγώ έχω την απόχρωση. Ποια απόχρωση έχω? 64 Gold Rose. Έχω εγώ. Όταν είδα το αγόρασα και όταν πήγαμε στο αυτοκίνητο και βλέπω την απόχρωση, λέω όχι ρε γαμώτο, θα είναι ροζουλί, θα ροζουλίζει, αλλά είναι πάρα πολύ καλά, καλή απόχρωση αυτή. Αυτά, θέλω όμως να δοκιμάσω και άλλα, θέλω να δοκιμάσω πάρα πολύ τις MAC, νομίζω είναι λίγο τσιμπημένο όμως αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να δοκιμάσω ένα που παίρνει η μαμά και είναι... το καλύτερο μου λέει, δηλαδή όταν βάζω αυτό μου λέει το make-up, είναι λες και με έχει βάψει επαγγελματίας. Είναι της Estée Lauder. Θέλω να δοκιμάσω και αυτό. Αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά που σας λέω, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, κουρίτσια μου, μην τρέπεστε. Λοιπόν, αυτό επίσης που θέλω να πάρω είναι ένα concealer. Εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ concealer. Βλέπω δηλαδή κουρτσούδια για να βάφονται στο TikTok και να βάζουν concealer. Λέω ρε φίλες, γιατί δεν βάζεις? Εντάξει, δεν έχω μεγάλο θέμα με τους κύκλους μου, νομίζω, έτσι. Αλλά πρέπει να βάλω κάποια στιγμή, να δω λίγο πώς, αν θα αλλάξει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Μένα τώρα κάτι δεν μου κάθεται καλά, βέβαια, σε αυτή τη βάση. Έκλεισε και τηλεόραση, ώρα να έχουμε ησυχία. Προσπαθώ να το ξαναπεράσουμε πάλι, αν χρειαστεί. Στα πίσω εδώ με στη πλαστρούλα. Και πάμε λίγο να φτιάξουμε τα φρύδια μας. Τα φρύδια μου, εγώ τα έκανα με μολύβια, αλλά αυτή τη φορά θα τα κάνω eyeliner. Θα μου πεις τώρα eyeliner, σας έχω κάνει ένα βίντεο, νομίζω κάπου, παλιά. Το eyeliner είναι τελειωμένο, ρε παιδί μου, είναι στα τελευταία του και δεν βγάζει αυτό το πολύ το μαύρο, οπότε εγώ το χρησιμοποιώ για να γεμίζω τα φρύδια μου.
Και ειλικρινά σας μιλάω, με βγάζει ως προπρόσωπη. Αν δεν έχετε δει το βίντεο, πηγαίνετε στο προφίλ μου να το δείτε. Ένας γραβατωμένος περνάει. Λοιπόν, φτιάχνω φρύδια, βάζω eyeliner και συνδέομαστε σε λίγο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τράβηξα. Δεν μου βγαίνει σωστά, μου βγαίνει λάθος. Αναγκαστικά έσβησα όλο το ένα μάτι και το ξανά έκανα. Μιλάμε για σοκ. Λοιπόν, έφτιαξα και τα φρύδια μου. Εντάξει, μην φανταστείτε κάτι. Και τώρα θέλω να κάνω κάτι. Θα πάρω ένα πινελάκι που είναι τελείως flat. Και θα πάρω λίγο από αυτή τη σκούρη τη σκιά που έβαλα πάνω. Θα τη βάλω εδώ από κάτω. Και αυτό θα το κάνω για να μην βάλω μολύβι, υποτίθεται, αλλά μπορεί να βάλω και μολύβι γιατί τίποτα δεν ξέρεις με μένα, έτσι. Ναι, μάλλον θα βάλω και μολυβάκι για να είμαι λίγο πιο... Ξέρω, θα μου πείτε τώρα, ότι το μαύρο μολύβι κάτω στο μάτι, στο εσωτερικό, κλείνει το μάτι, αλλά... Νομίζω ότι έχω ήδη πολύ μεγάλα μπρμπιλωτά ματάκια, οπότε δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Το eyeliner που χρησιμοποίησα είναι... Δεν ξέρω ποια μάρκα είναι αυτή, μου το έδωσε, μάλλον το πήρα από ένα μαγαζί που πήρε και τη μάσκαρα. Dorothy, νομίζω λέγεται. Έτσι πρέπει να λέγεται. Και θα βάλω και μολυβάκι μέσα. Το μολυβάκι μου είναι από πού είναι. Δεν ξέρω τι μάρκα είναι αυτή, like Hall. Α, L'Oréal Paris. Άσχετη τελείως η φίλη. Γιατί τα κάνω εγώ αυτά τα βίντεο αφού δεν μου πηγαίνουν ρε εσύ. Είμαι η άσχετη με το μακιγιάζ. Γιατί να πάρω και εσάς το λαιμό μου. Λοιπόν, τι ματάρα μπρμπλωτή είναι αυτή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μολύβι από κάτω. Μερικές το θεωρούν παλιωμοδίτικο ρε φίλε, αλλά ο καθένας στα μάτια του και στη ζωή του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, πάω να παστωθώ πάλι άλλη μία, γιατί κάτι δεν μου κάθεται καλά εμένα, δεν ξέρω τι. Θα μου πεις μήπως φταίει το primer, αλλά εγώ αυτό το primer το έχω ξαναχρησιμοποιήσει με το συγκεκριμένο make-up, οπότε δεν ξέρω τι έχει παιχτεί. Νομίζω από εδώ που σας έφερα τώρα βλέπετε καλύτερα, έτσι. Νομίζω τώρα στερώνει πιο ωραία. Όπου αυτό το βίντεο θα βγει τεράστιο, έτσι. Καλαχιστήκαμε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε σε αυτό το καναλάκι. Ό,τι θέλω κάνω. Και το λαιμουδάκι εδώ πέρα. Να μην ξεχωρίζει στις φωτογραφίες. Γιατί θα βγάλουμε πολύ πράγμα σε φωτογραφία. Την ισιωτική την έκλεισα. Την έκλεισα. Την έκλεισα, αλλά θα την ξανανοίξω πάλι μάλλον μετά, να τα περάσω μία τελευταία. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει από τις 3:30-4 παρά να ετοιμάζομαι, γιατί δεν έχω καμία όρεξη να ακούω την κρίνια του Δημήτρη. Και του βρήκα και τα ρούχα. Έτσι! Να μην μιλάει μετά και έχει κρίνια. Βασικά θα σας πω, τα ρούχα πιο πολύ του τα βρήκα, για να δω αν θέλουν σιδέρωμα. Να μην το έχω μετά. Αλλά τελικά δεν ήθελα να σιδέρωμα. Τα έχω αφήσει κάπου εκεί πίσω, δεν ξέρω αν φαίνονται από την κάμερα, όχι δεν φαίνονται. Εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Έχω βρει μάλλον τι, αλλά δεν ξέρω αν θα βάλω αυτά. Δημήτρη, πόσους βαθμούς έχει έξω? Δεν το έχω μαζί μου, γι' αυτό σε ρωτάω. Ξέρετε τι άλλο μου αρέσει αυτό το make-up? Μου αρέσει ότι δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, δεν είναι πολύ ωραίο, είναι ανάλαφρο. Δεν παστώνεσαι και νιώθεις μετά ότι είσαι, δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι πολύ ανάλαφρο. Foundation. Εγώ make-up τα λέω όλα. Λοιπόν, νομίζω αρκετά παστώθηκα με αυτό. Θα περάσουμε τώρα να κάνουμε τα κουτσιματσάκια μας. Αυτό εδώ το προϊόν, το έχω λιώσει. Πρέπει να πάρω άλλο, η αλήθεια είναι, γιατί δεν νομίζω να με βγάλει πάρα πολύ. Έχω και τη μελανιά στο μπούτι.
Έχει το μπούτι στη γάμπα. Πω, τι ωραία γράφει στην κάμερα, καλέ, αυτό το πράγμα. Καλέ. Πολύ μου άρεσε. Εντάξει, στην κάμερα γράφει τέλεια, φαίνεται πολύ έντονο και εγώ εδώ που το βλέπω δεν μου φαίνεται έντονο και βάζω πράγμα και μετά θα είμαι του γκλουν. Πάμε να φωτιστούμε τώρα, φίλες. Να φωτίσουμε προσωπάκια. Έχω και τα ταυτάκια μου εγώ, έτσι. Α, δεν θέλω να βγει τεράστιο αυτό το βίντεο γιατί δεν τα βλέπετε μετά όταν βλέπετε πολλά λεπτά και στενοχωριέμαι. Αλλά αναγκαστικά θα βγει πολύ μεγάλο, τι να κάνουμε τώρα. Ούτως ή άλλως εγώ τραβάω το ζόρι γιατί τα μοντάρω. Κοίτα, θα κόψω όσο μπορώ, εντάξει, υπόσχεση, αλλά... Λοιπόν, νομίζω φωτίστηκα αρκετά, έτσι. Έτσι θα φωτιστούμε λίγο ακόμα εδώ πάνω. Έτσι, έτσι. Έγινε στρογγυλό τώρα. Το προσωπάκι. Θα βάλω και ρουζ και μετά θα βάλω πούδρα. Ξέρετε τώρα τι. Εμένα μου έπεσε κάτω το ρουζάκι μου και έσπασε. Αλλά επειδή αυτό το ρουζάκι είναι το αγαπημένο μου, το έχω δηλαδή αγαπήσει, δεν πήγα να πάρω άλλο και δεν θα πάρω άλλο τώρα. Έχει γίνει χίλια κομμάτια. Θα πάρω όταν πάω στην Ελλάδα ένα ρουζάκι πάλι για να πάρω το ίδιο. Και πάω να βάλω εδώ έτσι. Να φωτιστώ. Καλέ, τι ωραία που δίνει στην κάμερα. Στην πραγματικότητα δεν φαίνεται έτσι. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα ρουζ πλέον. Παλιά δεν μου άρεσαν. Αν έχετε δει και άλλα βίντεο που έχω κάνει με μακιγιάζ, δεν μου άρεσαν, ρε παιδί μου. Δεν. Αυτά που κοκκινίζουν πλέον μου αρέσουν λίγο. Λέτε να είναι ηλικία. Όσο μεγαλώνω, τα θέλω πιο κόκκινα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα τον εαυτό μου εδώ στην κάμερα και βλέπω, ρε φίλε, πώς αλλάζει ο άνθρωπος όταν βάφεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, άστο και αυτό εκεί. Πάμε να βάλουμε πούδρα, μπόδρα. Ξέρετε εγώ ότι χρησιμοποιώ οικονομικά προϊόντα. Δεν χρησιμοποιώ τίποτα ακριβούτζες. Και τώρα βάζω αυτό εδώ, αυτή την πούδρα. Την υπέροχη από W7, που δεν θυμάμαι πόσο την είχα πάρει. Ήταν πάρα πολύ οικονομική πάντως. Αυτό το πράγμα όταν βάφεσαι σε πιάνει μετά φαγούρα στο πρόσωπο. Λοιπόν, και πάω και βάζω λίγο εδώ για να μην λαμποκοπάμε σαν πηγολαμπίδες. Εδώ στο tough. Νομίζω ότι βγήκε πάρα πολύ ωραίο το μακιγιάζ μου. Γράψτε μου κάτω στο σχόλιο αν σας άρεσε. Βασικά αυτό το βίντεο πιο πολύ θα είναι με το μακιγιάζ παρά με το ντύσιμο, ρε εσύ, γιατί εντάξει, ξέρετε το μακιγιάζ θέλει το χρόνο του, ρε παιδί μου. Και ειδικά αν έχεις κάτι στο μυαλό σου και θέλει να το βγάλεις. Λοιπόν, έτσι. Κάτσε να πάμε να ψεκαστούμε μία. Μην μας φύγει αυτό το υπέροχο μακιγιάζ που έχω φτιάξει. Να ψεκαστούμε, να μας φύγει το μακιγιάζ. Δεν μου, τι βλακείς είναι αυτά. Λες και με υδρώσεις δεν φεύγει το μακιγιάζ. Εσείς πιστεύετε ότι άμα βάζετε αυτή τη βλακιούλα εδώ πέρα δεν φεύγει το μακιγιάζ? Γιατί εγώ νομίζω ότι φεύγει. Καλή, δεν έβαλα μάσκαρα. Πάμε λίγο να βάλουμε γελαδούλα. Να βάλουμε λίγη γελάδα. Α, κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Θέλω πάρα πολύ να μάθω να κάνω κοψίματα στη μύτη μου. Αλλά εγώ δεν έχω φαρδιά μύτη. Έχω μυτόγκα δηλαδή εδώ πέρα, βλέπεις. Αυτό θέλω να μάθω, να το κόβω, ρε παιδί μου, αυτό το κόκαλο, να μην υπάρχει εκεί πέρα. Θα μου πεις, πήγαινε κάνε... Ναι. Πήγαινε κάνε τέτοιο. Πήγαινε κάνε πλαστική, αλλά εγώ δεν θέλω να πειράξει το πρόσωπό μου. Πώς έγινε έτσι, ρε φίλε? Πολύ έντονο αυτό το highlighter. Δεν θέλω να το πειράξει το πρόσωπό μου. Θέλω να είναι φυσικό, ρε παιδί μου. Έτσι όπως με γέννησε η μαμά μου. Να σου πω την αλήθεια, τα χυλάκια ήθελα να τα κάνω λίγο, αλλά... Το σκέφτομαι ακόμα. Γιατί εντάξει δεν έχω και πολύ μικρά χείλη. Αλλά ένα τσακ τα ήθελα. Λοιπόν, φίλες μου, πάμε τώρα να βάλουμε μασκαρίτσα. Αυτή τη μάσκαρα χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Είναι από MD. Είναι η Extra Extra Large Carbon Black. Wow! Και είναι από τις πιο ωραίες μάσκαρες. Μάσκαρες. Κλείνεται αυτό. Εγώ γιατί γελίζω έτσι. Είναι μία από τις καλύτερες αυτές που έχω χρησιμοποιήσει, γιατί την κάνει τούμπανο τη βλεφαρίδα.
Σας είχα πει ότι εγώ την Last Paradise δεν θα την άλλαζα. Αλλά από τότε που ανακάλυψα αυτή, τώρα βασικά που πήγα στην Ελλάδα την ανακάλυψα, γιατί πήγα σε ένα μαγαζάκι να πάρει η μαμά κάτι και λέω αφού είμαι που είμαι εδώ και ήθελα και μάσκαρα να πάρω, λέω σε αυτή την κυρία θέλω να μου προτείνετε μία μασκαρίτσα. Και μου λέει αυτή, τι μασκαρίτσα θες? Και της λέω εγώ, και μου λέει αυτή, και της λέω εγώ, τέλος πάντων, και της λέω έχω μανία με τις βλεφαρίδες. Της λέω να φανταστείτε κάθε καλοκαίρι σχεδόν βάζω εξτέ, γιατί θέλω ρε παιδί μου και στη θάλασσα να είναι τούμπανο και να μην χρειάζεται να τις βάφω και μετά να πασαλίβομαι. Και μου λέει ωραία, εδώ σε έχω. Και μου έδωσε αυτή. Να σου πω την αλήθεια, στην αρχή νόμιζα ότι με κοροϊδεύει και λέω αυτή τώρα εμένα θέλει να μου πουλήσει. Αλλά δεν, φίλε. Καλά φαινόταν η γυναικούλα, ήταν ψυχούλα. Αλλά δεν, είχε δίκιο. Και ξέρεις, εγώ βουτάω μία φορά μέσα. Δεν βουτάω δεύτερη. Sorry λίγο τώρα, αλλά έτσι. Βλέπεις τη λεφαρίδα, τούμπανο. Έχω μια εντύπωση ότι αυτή τη μάσκαρα τη χρησιμοποιούσε η φίλη μου η Σοφία στα Γιάννενα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Βέβαια, έχω και την εντύπωση εξή, την εξής εντύπωση, ότι την ρώτησα και μου είπε όχι. Αλλά γενικά αυτή τη μάρκα, την MD, εγώ την έμαθα από τη Σοφία, γιατί χρησιμοποιούσε πούδρα, χρησιμοποιούσε τέτοια πραγματάκια. Δεν είμαι σίγουρη όμως. Και τώρα δεν μπορώ να τη ρωτήσω και τη Σοφία, γιατί έχει πάει σε ζών και δουλεύει όλη μέρα. Έχουμε χαθεί. Δημήτρη! Ε, πάλι. Θες να πας στον Κοκοπάνο? Πάμε. Πήγαινε τον τώρα. Τελείωσε και με τη μάσκαρα. Δημήτρη! Ναι, παρακαλώ πάλι. Σ' αρέσουνε τα χείλη μου έτσι? Όπως πριν είναι. Ναι. Να μην βάλω κρογιόν, λες? Τι σε ρωτάκι σε ένα ανθρωπένο. Λοιπόν, κάτσε να φτιάξουμε και τα χείλη και να τελειώσουμε με το μακιγιάζ, γιατί κουράστηκα. Είμαι όμορφη. Καλή είσαι. Καλή. Ε, τι να σου πω, αφού ξέρεις ποτέ δεν λέω τέτοια. Δεν λες ψέματα. Μ' αρέσουν τα χείλη μου, φυσικά. Θα βγει αυτό το βίντεο τεράστιο. Βάβλα που και εγώ για κάμερα να πάω. Γιατί? Θες την παραγγείλεις τώρα να σου έρθει μέχρι τον Αύγουστο? Για να παραγγείλω? Κάμερα. Και να μου έρθει μέχρι τον Αύγουστο? Άλλο, άλλο ήθελα να πω, άλλο είπα. Έχω γυλάω! Έχω γυλάω! Α, εγώ είναι μεταξύ τραβάω βίντεο. Ω, δεν μπορώ, τέντομά μου, εσύ κοκολάκο μου, εσύ ποντεντώνησε, μωρέ. Να την παραγγέλω τώρα και να μου έρθει μέχρι τον Αύγουστο, καλό ακούγεται αυτό. Αφού κατάλαβες τι θέλω να πω, παρήγγειλε τώρα. Είναι λίγο ακριβή. Δεν πειράζει. Πόσο λεφτά να πάρω? Μέχρι ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο δεν παίρνω τίποτα. Πόσο έχει η κάμερα αυτή, ρε φίλε? Είναι λίγο. Πόσο έχει, άνθρωπέ μου? 3,5. Χιλιάδες ευρώ? 3,5 χιλιάδες ευρώ κάμερα, ρε μπέμπι. Τι να πάρω με 1,000 ευρώ κάμερα? Ούτε YouTuber τεράστιοι δεν έχουν τέτοιες κάμερες. Ναι, βγάζεις ωραίες φωτογραφίες. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πάρ' την, αλλά μετά δεν θα πάρεις τίποτα άλλο. Οκ. Είναι η καμεράρα, παιδί. Ποια είναι αυτή η κάμερα? Καμία σχέση με αυτή εδώ που έχεις τώρα. Αυτή είναι η κουτσουλίτσα, εμένα με έχεις αφήσει με την παλιά τζούρα εδώ πέρα. Μου παίρνεις μια καμερούλα. Έχω φτάσει, κοντεύω 2.000 subscribers και τους τραβάω με την καμερούλα τη φτηνιάρικη. Ναι, αλλά να πάμε διακοπές θα κάνεις με αυτή και εγώ με τ' άλλο. Κοίτα, να σου πω κάτι, δεν είναι φτηνιάρικη κάμερα τώρα, πόσο την είχαμε πάρει αυτή? Δεν ξέρω. 6,5-7 εκατοστάρικα. Αλλά οι άλλοι κάνουν κάτι φωτογραφίες, επαγγελματικές. Εσύ μικρέ μου, κάνεις επάνω στα ρούχα μου. Εσύ μικρέ μου, κάνεις επάνω στα ρούχα μου. Εσύ μικρέ μου, κάνεις επάνω στα ρούχα μου. Κοίτα εδώ μωρό, μπελίτσα μου εσύ. Κοίτα εδώ μωρό, μπελίτσα μου εσύ. Κοίτα εδώ μωρό, μπελίτσα μου εσύ.
τώρα ξέρετε, πάει να παραγγείλει την κάμερα σίγουρα. Τον ξέρω εγώ αυτόν, τον άνθρωπο εγώ τον έχω γεννήσει. Κάμερα με 3.500 ευρώ. Λες και είμαστε τίποτα πελούσι. Άλλα παιδάκια δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, αυτή η απόχρωση που έχω κάνει τώρα στα χείλη είναι με τα προϊόντα που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Με αυτό εδώ το... Τι είναι? Lipstick. Είναι lipstick από Kix, μια σουηδική εταιρεία, νομίζω, έτσι, νομίζω δεν υπάρχει στην Ελλάδα, και με το μολυβάκι της Max Factor. Αυτό το lipstick, τέλος πάντων, στο τέλος αφήνει ένα matte φινίρισμα, δηλαδή όσο το βάζεις, ναι, γίνεται ακόμα πιο ωραίο, μ' αρέσει πάρα πολύ τελικά. Ενώ όταν το απλώνω μου φαίνεται κοραλή, όταν τελειώνω ρε παιδί μου τη διαδικασία και στεγνώνει, μου βγάζει αυτό το... Μου βγάζει ένα πολύ ωραίο, στην κάμερα φαίνεται πολύ ροζουλή, πολύ πορτοκαλί, δεν είναι έτσι όμως. Anyway, θα πάω να κάνω και μία στα χείλη μου για να φαίνονται λίγο πιο έντονα. Δεν θα βάλω πολύ όμως αυτή τη φορά γιατί πριν την πάτησα. Λίγο έτσι highlighter εδώ πάνω. Τώρα ξέρετε, σας είπα και πριν, στάντα πάει να παραγγείλει την κάμερα. Για να φύγει αυτός από το δωμάτιο. Έτσι. Και φαίνεται λες και έχεις βάλει... Gloss, αλλά δεν έχει βάλει gloss. Λοιπόν, παιδιά, τελείωσαμε το μακιγιάζ μετά από 300 ώρες. Ξέρω ότι αυτό το βίντεο θα βγει τεράστιο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί λέμε και πάρα πολλά πράγματα. Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι είμαστε στα μουγκά. Και πάμε να ντυθούμε. Λοιπόν, είχα σκεφτεί να φορέσω αυτό εδώ το μπλουζάκι. Είναι από το Ζάφουλ. Και ξέρετε ότι έχετε κωδικό για το Ζάφουλ. Με το κωδικό Ιώτα έχετε 22% έκπτωση. Και να βάλω αυτό το παντελόνι το οποίο είναι zip kilot. Zip kilot. Είναι ρε παιδί μου μέχρι λίγο πιο κάτω από τη γάμπα. Το είχα βάλει στη βάφτιση στην Ελλάδα. Και ήθελα να βάλω αυτό. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι να βάλω. Και από κάτω να σας δείξω κάποια παπουτσάκια που ήθελα να βάλω. Από κάτω ήθελα να βάλω αυτά τα παπουτσάκια. Τα στρωτά. Τώρα δεν μπορώ να σας δείξω πιο πάνω γιατί θα μας κόψουν κανένα βίντεο. Αλλά δεν ξέρω, αυτά θα τα βάλω μάλλον σίγουρα γιατί είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερα. Αλλά δεν ξέρω, θα πηγαίνουν με το παντελόνι, αν θα μου κάθεται καλά. Μετά σκέφτηκα να έβαζα αυτό το τζιν. Τώρα είναι σιδέρωτο, θα βάλω σίδερο αν και το βάλω. Έτσι, αλλά είναι σουρτσάκι. Το είχα βάλει πέρυσι αυτό στα γενέθλια μου που είχαμε πάει για φαγητό με τον Δημήτρη. Έχει μανικάκι και είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν ξέρω. Τι κομματάρα έβγαλε αυτός ο Αργυρός, αλλά θα τον κλείσουμε λίγο. Για να σας δείξω. Τα φόρησα απλά για να τα δοκιμάσω, άμα εστιάσει αυτή η κάμερα, υπέροχα. Και τελικά, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παντελόνι με αυτό το παπούτσι. Και θα βάλω αυτά, δηλαδή δεν μπήκα καν στη διαδικασία να δοκιμάσω το άλλο. Γιατί μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Για τσαντούλα θα πάρω αυτή εδώ. Να μην πάρω καφέ. Είπα να μην πάρω καφέ γιατί... Να συνδυάζω κάπως το παπούτσι ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ αυτή την τσάντα δεν την έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν ποτέ. Όχι σχεδόν, δεν την έχω χρησιμοποιήσει, δεν την έχω βάλει. Την είχα πάρει στην Ελλάδα να τη βάλω ρε παιδί μου σε καμιά έξοδο. Αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα... Λοιπόν... Τα μαλλιά μου πήγα να τα κάνω δύο έτσι εδώ, κάτι πολύ κοριτσίστικο, αλλά δεν μου βγήκε. Έχω βάλει και τα χρυσά μου τα σκουλαρικάκια αυτά εδώ και έβαλα και αυτό εδώ έτσι να κάνει τη διαφορά. Αυτά, θα βάλω και το ρολόι μου και είμαι έτοιμη. Έξω τώρα έχει βγάλει ήλιο. Το πρωί έβριχε. Αυτός ο καιρός θα μας τρελάνει. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσει αυτό το βίντεο. Θα δείτε και σε βίντεο όλο το πάρτι, πώς θα περάσουμε εκεί πέρα και όλα τα σχετικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe σε αυτό το κανάλι για να μεγαλώσουμε και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Αφήστε μου το σχόλιο αγάπης σας που το διαβάζω και τρελαίνομαι. Όλα τα σχόλια τα διαβάζω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και απαντάω κιόλας. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να χαμογελάτε και να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια πολλά!